είπαμε, ναι. Καλό του Άσο, η μέφρα διπλό. Αυτό το θέατρο θα το λέει τη Νάη. Αυτό το θέατρο επίδαυρο θα γίνει, τι θα γίνει, ρε φίλε. Δεν βλέπω να πει. Τρένο είστε, ρε και, και σε Β και σε Γ τρένο είσαι. Τι παραγοντάρα έχει πάρει, ρε, που έχουμε πάθει νούμερο. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Σε είχα ρωτήσει κάποια πράγματα, περιμένω να απαντήσει. Τέλο πάντων, εκτό αέρα. Εσύ δεν φίλησε τα χτυλίδια, αγόρι. Τον τροχό τη τύχη φίλησε. Τον τροχό τη τύχη φίλησε. Λοιπόν. Εσύ αν πα κάνει τσανδάρι το καλό το χειμώνα, να δω τι θα κάνει. Εντάξει, έλαβε το. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αριστερό εξτρέμ θέλει ομάδα. Σε φέγα, κάνα βλαχοδήμο μαθαίνω, ο Ηρακλής το βλαχοδήμο. Κάνε τέτοια ακούω, λέγε, λέγε εσύ, λέγε ρε. Αριστερό εξτρέμ θέλει ομάδα. Ναι. Ο, παρότι ο Κόκκι δεν έχει δελτίο, δεν θέλω να το δω μέσα ούτε για 5 λεπτά σε όλη τη σεζόν. Να μην είναι ούτε καν από σωλή. Γιατί από το παρελθόν οι μοναδικοί που αξίζουν να παίξουν, που είναι ενεργεία, είναι ο Κάμπορα και ο Χαβίτο. Είναι μοναδικοί που προσφέρανε παραπάνω από όσα πληρωνόντουσαν. Οτιδήποτε άλλο συνδέεται με το παρελθόν δεν πρέπει να πατάει το πόδι του στο χορτάρι του γηπέδου. Ναι. Ο πρόεδρος... Έχεις να δεις παρελθόν στο γήπεδο σε λίγο καιρό. Και στο εξαγωνιστικό, μην αγωνίζα, ξέρω. Ο πρόεδρος ας κάνει ό,τι θέλει, ας βάλει γυναίκες ζάπας, κάνει το γουσάρι, εμένα με νοιάζει να ανέβει ομάδα. Δεν με νοιάζει πώς θα το τρέξει επιχειρηματικά και αν τον Νοέμβριο θα υπογράψει μνημόνιο. Ναι. Και άμα αρασέρνης είναι αμαρτωλός και δεν είμαι, εγώ θέλω να ανέβει ομάδα. Απλά τα πράγματα. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα... Μόνος θα κλειτώνω εγώ είμαι τελικά. Θα θέλει ο κόσμο. Ένα τώρα ο κόκκινο τώρα δίκιο θα έχει. Τώρα η αλήθεια αυτή είναι. Πε τώρα κόκκινο. Λοιπόν, να πούμε τα περαστικά. Περαστικά στο Μάρκο. Ποιο Μάρκο? Φίλο, αδερφό, ο κουμπάρο. Εντάξει. Το Μάρκο τον. Το Μάρκο τον Καραμπέρι. Περαστικά. Περαστικά. Έπαθε ένα έβραμα. Αφού την κλείτωσε. Έπαθε ένα έβραμα. Αλλά ρε Μάρκο, το ότι βγήκε δύο φορέ να πιει καφέ με τον κύριο και το έπαθε σύντο είναι. Έτσι, κάτσε και σκέψου τώρα που η υγεία σου βελτιώνεται, γερός να είσαι. Ναι. Σκεφτείτε το κι άλλη φορά. Το άλλο σηκωφαντίες, το άλλο παλικαράκι ξεκίνησε να κάνει καριέρα σαν νεογράφο με δικά του έξοδα. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα. Καταστράφηκε η επιχείρηση του πατέρα του. Πέθανε ο πατέρας, πέθανε η μάνα του την ίδια χρονιά. Και, και στο έργο το οποίο γύρισε, τι έκανε ο Ραπτόπουλος. Το Θεό. Ας βγει ο Ραπτόπουλος για να πει ότι αυτά που λέω είναι ψέματα. Έχασε τη μάνα του, τον πατέρα του για την επιχείρηση του πατέρα του. Πάνε όλα διαλυθήκαν σε ένα χρόνο. Δύο ερωτησούλες. Λέγε. Για το κόκκινο. Ναι.